Γιώργα, τι κάνεις, δεν καλά είσαι? Μια χαρά, μια χαρά. Τι ωραίο προλόγιο είναι αυτό. Ναι, είναι από το καινούριο μου αυτοκίνητο. Πήρα ένα 4x4 καταπληκτικό. 4x4. Ναι, και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Μάλιστα. Γεια σας. Γεια σας. Γιώργα, σου Σταμασίδης ονομάζομαι. Θα ήθελα ένα μάξι 3x3. 3x3. Λυπάμαι. Τέτοιο αυτοκίνητο δεν έχουμε. Μάλιστα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Γιωρίκας ο Σταμασίδης λέγομαι. Θα ήθελα ένα μάξι 3x3. Αχ, έχουμε 2x2, έχουμε 4x4, 3x3 δεν έχουμε. Δεν έχετε. Καλημέρα σας, Γιωρίκα ο Σταμπασίδης ονομάζομαι. Θα ήθελα ένα μάξι 3x3. Κύριε Γιωρίκα ο Σταμπασίδη, μήπως είστε τρελός? Όχι, ρωτάω δηλαδή. Διότι υπάρχει αυτοκίνητο 2x2, υπάρχει αυτοκίνητο 4x4, το 3x3 δεν υπάρχει. Τι να το κάνεις το αυτοκίνητο 3x3? Τι να το κάνω, άνθρωπε μου, τι να το κάνω, που τόσο χρειάζομαι. Μέτρησα το καράζ μου και ήταν 3x3. Αμάν! Εσύ Γιωρίκα, θα σε παρακαλώ στο αν έχεις την καλοσύνη μία ερώτηση να σου κάνω, γιατί κοντεύω να τρελαθώ. Λέγε ρε, σήκωσε καλέ. Ιούχου, δεν είναι οδοντόκρεμα για τα δόντια. Όχι και για τα δόντια οδοντόκρεμα, είναι κολύριο για τα μάτια πως. Κολύριο για τα μάτια. Τι λέτε βρε σκασπέρα παλιόπαιδα. Ιούχου, τι λαμπορηματικό για τα πιάτα. Το έξυπνο. Ναι! Ναι! Έλα, τα σουλίτσα! Ναι, Ζαχαρία μου! Ναι! Εγώ είμαι, ο Ζαχαρίας, ναι! Λοιπόν, έρχομαι να σε πάρω, ε! Ναι, έχει τα πόδι μου, ναι, σε περιμένω! Ωραία, αγάπη μου, σε φιλώ! Ναι, Λιτσανάκη μου, ναι! Έρχομαι! Άντε, γεια! Σε περιμένω, γεια! Έχω και κάτι αέρια σήμερα! Πώς θα τα αντέξω! Πώς θα τα καταφέρω! Αχ, θα τον χάσω τον άνθρωπό μου! Τι αέριο είναι αυτό σήμερα! Αγάπη μου, η πόρτα δεν κλείνει. Γιατί δεν κλείνει, ένα μυστήριο πράγμα αυτό. Ναι, ναι. Αχ, θαυμάσια. Αγάπη μου, λοιπόν, να σε συστήσω. Ο πατέρας μου και η μητέρα μου κάθονται πίσω. Λοιπόν, καλώς όρισες στην επιχείρηση, σου εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα πρωί-πρωί μην ξεχαστούμε 8 η ώρα. 8 η ώρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Δευτέρα. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Λέτε λίγο στο καινούργιο να έρθει στο γραφείο μου. Πώς, δεν ήρθε. Τι, είναι άρρωστος. Μάλιστα. Στείλουμε στο γραφείο το καινούριο. Πώς, δεν ήρθε. Του τηλεφωνήσατε και σας είπε ότι είναι άρρωστος. Πάλι. Μάλιστα. Δεν μου λέτε, τις υπόλοιπες μέρες έρχεται κανονικά. Α, έρχεται και είναι και εργατικός. Μάλιστα. Έλα παιδί μου, καινούριος ήρθε. Όχι. Τι σας είπε, ότι είναι πάλι άρρωστος. Αύριο το πρωί το θέλω στο γραφείο μου! Αυτό που άκουσες!
Παρακαλώ. Καλημέρα σας κύριε Ριντά, με ζητήσατε. Κάθεσε σας παρακαλώ. Μάλιστα. Κοίταξε μου, τι σου συμβαίνει και το σκάς κάθε Δευτέρα από τη δουλειά. Δεν του σκάω κύριε Ριντά. Εγώ αυτά περί αρρώστιας δεν τα τρώω. Θα σε απέλεια, αλλά έμαθα ότι είσαι καλός υπάλληλος και εργατικός. Γι' αυτό είπα να το συζητήσουμε δυο μας. Τι σου συμβαίνει και το σκάς κάθε Δευτέρα από τη δουλειά. Κοιτάξτε κύριε Ριντά, δεν το σκάω. Εγώ έχω μία αδερφή πιο μεγάλη από μένα. Είναι δύο χρόνια πιο μεγάλη. Αυτή έχει παντρευτεί ένα στρατιωτικό. Κοιτάξτε, σας πω τώρα. Κάθε Κυριακή αυτός ο στρατιωτικός πίνει. Αλλά όταν λέμε πίνει, το βάζει κάποιος και δηλαδή πίνει, γίνεται σκουπίδι. Και γυρίζει μετά στο σπίτι και πιάνει την αδερφή μου και τη δέρνει κύριε Διευθυντά. Καταλάβα τη δέρνει. Μάθει στο ξύλο, αίματα παντού είναι τέτοιο πράγμα. Τη Δευτέρα το πρωί που φεύγει αυτός για τη μονάδα. Προτού έρθω εγώ εδώ στη δουλειά, παίρνω από το σπίτι. Αδερφή μου είναι αίμα μου, την πονάω. Τι χαϊδεύω, της λέω μη στεναχωριέσαι, θα περάσει βρε κουτό. Τι ξέρετε, αδέρφια είμαστε, να πούμε μια κουβέντα. Και έτσι πως καθόμαστε εκεί πάνω στο κρεβάτι, χάδι στο χάδι, φιλί στο φιλί, αγκαλιά στην αγκαλιά. Στο τέλος ερεθιζόμαστε και έρχεται μου την κουτουπώνω και αναστενάζει το κρεβάτι κύριε Διευθυντά, καταλάβατε. Καλά ρε, πηδάς την αδερφή σου. Δεν το πιστεύω, είσαι άρρωστος! Είσαι εγώ τι σας έλεγα κύριε Βιντεό, ότι είμαι άρρωστος! Εσείς δεν με πιστεύατε! Αμάν! Πω, κοπέλα μου, τι έπαθες, είσαι καλά! Μάλλον, θυμάται και έδωσα! Υπάρχει κάποιος δεν θέλει να με βοηθήσει και να βγάλει το αυτοκίνητο από το χαντάκι! Μόνος Θανάσης υπάρχει τρακτέρ που να σε βοηθήσει. Κάτσε μισό λεπτό να το φωνάξω. Τι έπαθες! Εσύ είστε κύριος Θανάσης! Εγώ ολόκληρος! Θα με βοηθήσετε να βγάλουμε το αυτοκίνητο από εδώ! Βέβαια θα σε βοηθήσω! Τι κακό είναι το νερό! Αυτή την εβδομάδα είσαι η τέταρτη έγκυος που βγάζει από τον του γαντάκι! Μα δεν είμαι έγκυος! Κάτσε ρε κοπηλώδα μου! Δεν σε έβγαλα ακόμα από το γαντάκι! Αμάν! Όταν μια γυναίκα λέει στον άντρα της αγάπη μου, να ξέρεις εγώ σε 5 λεπτά και είμαι έτοιμη. Τότε αυτό σημαίνει βγάλε τα παπούτσια σου, βάλε στην τηλεόραση κανένα μάτς να περάσει ώρα, παρήγγειλε να φας καμιά πίτσα μη πεινάσεις, πάρε κανέναν ύπνο και βλέπουμε. Όταν μια γυναίκα λέει στον άντρα της αγάπη μου, πρέπει επιτέλους να αρχίσουμε να επικοινωνούμε στη σχέση μας, καταλαβαίνεις τι λέω. Τότε αυτό σημαίνει πρέπει να μάθεις να συμφωνείς πάντοτε μαζί μου. Να διαβάζεις εφημερίδες, να σταματήσεις να παίρνεις το στήνο σου για να βλέπετε τα μάτς. Θέλω επιτέλους να αρχίσεις να παίρνεις έξω, να με πας σινεμά, να με πας κινηματογράφο, να με πας κινηματοθέατρο, να με πας θέατρο σκέτο, να με πας σύγκρινες και συνειδήσεις, να με πας όταν μια γυναίκα λέει στον άντρα της αγάπη μου, έλα σε παρακαλώ να βάλεις το κάδρο εδώ. Τότε αυτό σημαίνει όχι εκεί, αλλά εκεί. Ίσως βέβαια λίγο πιο εκεί, δεν το βάζεις πιο πάνω. Όταν μια γυναίκα λέει στον άντρα της αχ, αγάπη μου, χρειάζομαι ένα καινούριο ζευγάρι παπούτσια. Τότε αυτό σημαίνει τα άλλα 40 ζευγάρια παπούτσια που έχω δεν μου αρέσουν πλέον και θέλω κι άλλα. Όταν μια γυναίκα λέει στον άντρα της αγάπη μου, θέλω να σου πω μόνο ένα πράγμα, μόνο ένα λόγο. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ πολύ. Πουκάμισος. Τότε αυτό σημαίνει έκαψα το αγαπημένο σου πουκάμισο στο σιδέρωμα. Όταν μια γυναίκα λέει στον άντρα της μωρό μου, μ' αγαπάς. Τότε αυτό σημαίνει θέλω να μου αγοράσεις κάτι ακριβό. Όταν λέει πόσο πολύ μ' αγαπάς, τότε αυτό σημαίνει θέλω να μου αγοράσεις κάτι ακριβότερο. Όταν λέει μωρό μου, ήρθε επιτέλους η ώρα να μου αποδείξεις την αγάπη σου. Τότε αυτό σημαίνει θέλω να δω μέχρι ποιο σημείο οικονομικού εξευτελισμού θα φτάσεις για μένα. Κι όταν στο τέλος της ημέρας και μετά από όλα αυτά μία γυναίκα λέει στον άντρα της αγάπη μου,
Όχι, έχω πονοκέφαλο. Τότε αυτό σημαίνει, άσε με ρε Καραγκιόζη, σε 4 δευτερόλεπτα από τώρα θα αρχίσω να ροχαλίζω. Αμάν! Θανάση, Θανάση εσύ είσαι ρε. Έλα βρε αγόρι μου, πού είσαι ρε τόσα χρόνια, χρόνια και ζαμάνια έχεις χαθεί ρε. Πέντε, τρία χρόνια, πώς έχω να σε δω. Άσε ρε μάθω και τώρα που με βλέπεις, δεν βλέπεις. Ωχ, τι είναι αυτό ρε εσύ πένθος ρε, ποιον έχασες. Τι ρε, ποιος ρε. Τη γυναίκα μου ρε ζημάνω, τη γυναίκα μου. Έχασες τη γυναίκα σου ρε εσύ Θανάση. Ναι. Συλληπιτήρια βρε αγόρι μου. Κάτσε ρε όμως, κάτσε ρε μισό λεπτό ρε με κοροϊδεύεις. Η γυναίκα σου ρε Θανάση δεν είχε πεθάνει πριν τρία χρόνια. Ξαναπαντρεύτηκα ρε Σημάδο, ξαναπαντρεύτηκα. Και τι γυναίκα... πέθανε και η δεύτερη. Πώς ρε. Όπως και η πρώτη. Είπανε λέει από δηλητηριασμένα μανιτάρια. Από τι κατημιά είναι αυτή ρε, δύο γυναίκες από δηλητηριασμένα μανιτάρια. Τέλος πάντων εσύ Θανάση, μην κάνεις έτσι βρε αγόρι μου. Νέος είσαι, θα ξαναπαντρευτείς, θα ξαναφτιάξεις οικογένεια. Αχ ρε Σημάδο, την τρίτη μου γυναίκα πεθώ, ξαναπαντρεύτηκα, ξανά έκανε οικογένεια. Και πέθανε τώρα και η τρίτη. Και αυτή από δηλητηριασμένα μανιτάρια. Όχι αυτή, δεν τα έτρωγε με τίποτα και αναγκάστηκα και την έδωσα μία με το φτιάρι στα μούτρα και πάει.